Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί λοιπόν, σήμερα έχει κάνει απεργία. Στάση εργασίας, μάλλον από τις 4 τα ξημερώματα μέχρι και τις 4 το απόγευμα. Και εδώ στα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων, σε λίγο αναμένεται να εκδικαστεί η αγωγή που έχει κάνει ο κύριος Δρανδάκης από την πρώην Ταξί Beat Nin Beat κατά του κυρίου Θήμιου Λιμπερόπουλου, του πρόεδρου της Ομοσπονδίας Ταξί. Είναι δίπλα μου λοιπόν ο κύριος Λιμπερόπουλος. Πρώτα απ' όλα, με τη σημερινή κινητοποίηση, εκτός από το γεγονός ότι οι συνάδελφοί σας βρέθηκαν εδώ, ήδη έχουν συγκεντρωθεί αρκετοί συνάδελφοι, έχουν έρθει και κάποιοι από τη Θεσσαλονίκη. Πέρα λοιπόν από την, από την υποστήριξη προς το πρόσωπό σας, ποια είναι τα άλλα θέματα που βάζει, καθώς γνωρίζουμε ότι υπάρχει πλέον νομοθετικά κατοχυρωμένη η θέση που έχει να κάνει με την σωστή λειτουργία των ταξί. Τι παραπάνω ζητάτε? Εμείς ζητάμε να εφαρμοστούν οι νόμοι που διέπουν το ευρωπαϊκό δίκαιο, τη νόμη που περάσανε από το Υπουργείο Μεταφορών το Μάρτιο και ο κύριος Δραδάκης δεν τους εφαρμόζει. Απαξιεί να εφαρμόσει την νομοθεσία, την ελληνική και την ευρωπαϊκή και όπως έχουν προσαρμοστεί όλα τα ταξί της Ευρώπης. Δηλαδή, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είπε, αποφάσισε ότι εφαρμογές δεν είναι κοινωνία της πληροφορίας όταν κάνουν αστική μεταφορά. Πρέπει λοιπόν να προσαρμοστεί στην νομοθεσία και την οικονομική νομοθεσία που έχει περάσει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο ότι δεν μπορεί να πληρώνεται κάποιος ως τρίτος και παράλληλα πρέπει να παίρνει την προμήθειά του σε φορολογικό μητρό από τον ταξιτζή αφού πληρώνεται ο ταξιτζής και να κόβει τιμολόγιο σε ελληνικό φορολογικό μητρό και τραπεζικό λογαριασμό. Αυτός κάνει το τελείως αντίθετο διαχρονικά από ό,τι που ξεκίνησε εδώ πέρα. Αγνοεί τους νόμους. Και δεν φτάνει αυτό. Όταν ο κλάδος δια του προσώπου μου, δια αποφάσεων, εισηγείται να διεκδικήσει να μην φεύγουν τα χρήματα του Έλληνα πολίτη στο εξωτερικό, αλλά να πληρώνει με αυτόν τον τρόπο που πρώτοι οι Γερμανοί εφάρμοσαν, 4 πολυεθνικές προμήθεια 7% επέβαλε το κράτος και στις 4 πολυεθνικές στη Γερμανία και εισπράττει ο ταξιτζής και σε φορολογικά μητρώα της Γερμανίας πληρώνεται το 7% από τους ταξιτζίδες. Εδώ ο κύριος Δραδάκης κάνει αγωγές σε μένα γιατί ζητάω να εφαρμοστεί ο νόμος. Άρα εσείς δεν είστε εναντίον της λειτουργίας τέτοιων πλατφόρμων λειτουργίας για το μεταφορικό έργο αρκεί να υπάρχει αντίστοιχη φορολόγηση? Ποτέ δεν είμαστε και πάντα ζητάμε όμως να έχει την νόμιμη λειτουργία. Δεν μπορεί να γίνουν οι υπάλληλοι επαγγελματίες κάποιου που θα εισπράττει αυτός για κάποια πολυεθνή για να πηγαίνει τα χρήματα του πολίτη προς τα έξω. Πληρώνεται ο ταξιτζής, συμφωνεί σε μια προμήθεια οποιαδήποτε συμφωνήσει με οποιαδήποτε πολυεθνική και καταθέτει σε φορολογικό μητρό της χώρας την προμήθεια του οποιασδήποτε πολυεθνικής. Ο κ. Δρανδάκης όμως θεωρεί ότι έχει πληρώσει φόρους στην Ελλάδα, ότι δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Γι' αυτό το λόγο κιόλας και σας έχει κάνει την αγωγή. Δεν ξέρω τι θεωρεί. Εμείς όταν ήρθαμε σε επαφή με το Υπουργείο και με την ανεξάρτητη αρχή, τον κύριο Πιτσιλή και όλες τις υπηρεσίες ΔΟΕ, ΦΠΑ, εσόδων, μείνανε με το στόμα ανοιχτό. Και μάλιστα ο κύριος Πιτσιλής αναμένουμε αποφάσεις που ακόμη δεν έχει βγάλει να δει και πώς φεύγανε επί εποχή Capital Control τόσα λεφτά από ό,τι είπε ο ίδιος. Μάλιστα. Προκόπη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Λιμπερόπουλο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Πάμε τώρα σε...